Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν, τι είναι το ΧΕΔΕΠΕ. ΧΕΔΕΠΕ ως όνομα, Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών λέγεται. Έχει χτίσει περίπου 3 χρόνια πριν. Έχει μέσα του γύρω τις 30 συνιστώσεις μαζί με το Κουρδικό Ελευθεροποιητικό Κίνημα. Και τελευταία εκλογές, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει 13%. Και 80 βουλευτές πήγαμε στην Βουλή. Θα ήθελα να ρωτήσω, πριν τις εκλογές είχατε αντιμετωπίσει τρομοκρατία. Πώς το αντιμετωπίσατε? Βέβαια, έχουμε δεχτεί περίπου 150-160 επίθεσεις με μολότοφ, με σπόσιμο γραφείο μας, και τελευταία που ξεκίνησε βομβαστική επίθεση στα Αδανά, στο Μερσίν, και τελευταία, μία μέρα πριν από το εκλογές, στο Διαρμπεκίρ. Στο Διαρμπεκίρ 4 σύντροφοι θα χάσαμε, περίπου πάνω από 400 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και απάντηση από τους λαούς μας έχει βγει 80% Διαρμπεκίρ, τις ύφους έχουμε πάρει εμείς. Τι νομίζετε ότι θα είναι για την Τουρκία αυτή η μεγάλη νίκη του ΧΕΔΕΠΕ? Καταρχήν, πια μπορώ να πω, από 80 μέχρι σήμερα η τουρκική αριστερά μαζί με το Κουρδικό Ελευθεροποιητικό Κίνημα έχουμε πληρώσει πάρα πολύ βαριά λογαριασμό. Έχουμε χάσει αρκετούς σύντροφους, φίλους και φυλακισμένους. Όμως ήρθαμε ένα σημείο πια, έχουμε ο λαός μας κοιτάει προς την αριστερά και σειρά σαν μας. Ένα. Το δεύτερο, πια μας ακούνε. Λίγο βγάλανε τα αυτοί προς τα σε μας. Ακούνε τι λέμε. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει την άλλη ότι πια ο αέρας ψάει από μας. Προς εμάς δηλαδή. Για το καθεστώς του Ερντογάν, τι πιστεύετε ότι σημαίνουν αυτές οι εκλογές? Καταρχήν, καθεστώς του Ερντογάν έχει έρθει από το καθεστώς του Ευρέν. Ο Ευρέν ήταν ένας χουντικός που έχει κάνει χούντα του 80. Και το ίδιο σύνταγμα συνέχισε με τον Ερντογάν. Τελευταία δήλωση του Ερντογάν ότι ήθελε να γίνει σουλτάνος, και εμείς ως ΧΕΔΕΠΕ, Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, σπάσαμε το όνειρό του, χαλάσαμε το όνειρο του Ερντογάν. Ένα. Το δεύτερο, στην περιοχή και στην Τουρκία, πολιτική της Τουρκίας, η Τουρκία πάει προς το δικτατορίας, πιο σκληρά φασιστικό καθεστώς. Όταν εμείς που περάσαμε κατώτερο όρια 10%, σημαίνει ότι σταματήσαμε τον Ερντογάν και υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει πιθανόν πάμε πιο στο δημοκρατικό καθεστώς, πιο στην δημοκρατική κατεύθυνση. Αυτό μπορώ να το πω. Πώς λειτουργεί το ΧΕΔΕΠΕ? Βασικά, ΧΕΔΕΠΕ ανήκει μια άλλη οργάνωση που λέγεται Δημοκρατικό Συνέδριο των Λαών. Πρώτη χτίστηκε Δημοκρατικό Συνέδριο των Λαών, μετά χτίστηκε ΧΕΔΕΠΕ. Έχει Βουλή του Κόμματος. Μέσα από το Βουλή του Κόμματος φτιάχνεται μια επιτροπή που λέμε Συντονιστικό Επιτροπή, και προς το κάτω όλες τις περιοχές έχει δικό της Βουλή, λέμε Βουλή της Κωνσταντινούπολης ας πούμε, πάλι έχει Συντονιστικό Επιτροπή. Έχουμε Βουλή των Γυναικών, Βουλή των Νεολίων. Όλοι αυτοί είναι από πάνω μέχρι κάτω ή από κάτω μέχρι πάνω. Υπάρχει τέτοιος τρόπος οργάνωσης. Και μέσα το οργάνωση αυτά υπάρχει κάτι συνιστώσεις του ΧΕΔΕΠΕ, έχει αντιπροσωπεία, όλες τις κόμματα, οργάνωσης γυναικών, φεμινιστές, οι οικολόγοι, οι αντιπρόσωπο των έθνων ας πούμε, έχουμε αντιπρόσωπο των Αρμένιων. Έχουμε αντιπρόσωπο των Συριανών, έχουμε αντιπρόσωπο των Αλεβίτων. Διάφορα θρησκευτικές μειονότητες και εθνικές μειονότητες έχουν αντιπρόσωπα μέσα στις βουλές του κόμματος. Δηλαδή δεν είναι ένα κουρδικό κόμμα όπως παρουσιάζεται? Όχι, δεν είναι καθόλου κουρδικό κόμμα. Μαζί με το κουρδικό κόμμα είμαστε.
όμως κουρδικό κόμμα λέγεται Δημοκρατικό Κόμμα της Περιοχής. Έτσι ονομάζεται τώρα. Εντάξει. Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών αγκαλιάζει όλο τον λαό της Τουρκίας. Πρόκειται δηλαδή για μια ομπρέλα πολλών κινημάτων και οργανώσεων της Τουρκίας. Μπορούμε να πούμε ναι. Και μπορούμε να πούμε όλους τους πιεσμένους, αριστερές οργανώσεις, αγωνιστές, επαναστάτες μαζεύτηκαν εκεί και έχουν φτιάξει ένα συνασπισμό. Αγωνιστικό συνασπισμό, επαναστατικό συνασπισμό, μπορούμε να πούμε λίγο έτσι, τρόπος. Με τα προηγούμενα κινήματα που αναπτύχθηκαν επί Ερντογάν, όπως για παράδειγμα για το πάρκο Γκεζί, τι σχέση έχετε? Όλες τις συνεσώσεις του HDP ήταν από την αρχή μέχρι τέλος, έτσι κι αλλιώς μέσα στο Γκεζί πήρανε θέση. Ας πούμε όλα τα κόμματα, οργανώσεις, όλοι και βουλευτές μας ο Σιρίς Ρεϊόντερ από την αρχή ήταν μέσα του Γκεζί. Για αυτή την έννοια η εξέγερση του Γκεζί είναι ταυτόχρονα εξέγερση του HDP. Αυτό μπορώ να το πω. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στην Τουρκία? Κοίτα, πρόγραμμα, καταρχήν υπάρχει διάφορα κεφάλαια. Ένα, εργατικό κίνημα έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλη δικαιώματα στην Τουρκία. Ό,τι δικαιώματα έχουν χάσει και εργατικά και ανθρώπινα, το πρέπει να το πάρει πίσω. Το δεύτερο, όλα τα μειονότητα θρησκευτικά και εθνικά πρέπει να έχουν ευκαιρία και ζούνε με δικό τους ταυτότητα. Ο Αρμένιος πρέπει να ζει ως Αρμένιος, δηλώνει και να ζει όπως ζει ένας Τούρκος. Ο Έλληνες που είναι στην Τουρκία, έχει τουρκικό υπηρετικότητα, να ζει όπως ταυτότητα του ως Έλληνες. Ο Κούρδος το ίδιο, ο Αρέβες, ο Τσεργέζος, ο Ρώμανος, ο Πόντιος, όλοι διάφοροι έθνη πρέπει να ζουν με την εθνική ταυτότητά τους. Να κάνουν εκπαίδευση με μητρική γλώσσα τους. Εργατική κίνημα που δεν έχουν ούτε ασφάλεια, ούτε ορισμένες ωράριος, ούτε σωματείο, ούτε απεργία δικαιώματα. Δεν έχουν σωρά καμία δικαιώματα δηλαδή. Αυτό που παγκόσμιο καπιταλισμό έχει χτυπήσει πάρα πολύ βαριά στο εργατικό κίνημα στην Τουρκία. Ναι, εμείς θέλουμε, πρέπει να μεγαλώσει ξανά, να έχει εργαζόμενες όλα τα δικαιώματα, δημοκρατικά και ανθρώπινα. Ας πούμε, την άλλη, ακόμα στον δρόμο, η αστυνομία μπορεί να σκοτώνει τον κόσμο και δεν μπορεί να δίνει καμία λογαριασμό, δεν μπορεί να δικαστεί. Όλα αυτά, η δικαιοσύνη δεν υπάρχει ακόμα στην Τουρκία. Όλα αυτά πρέπει να λυθεί στην Τουρκία, αυτά τα προβλήματα. Ναι, εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε να λύσουμε αυτό. Το δεύτερο, θα χτίσουμε και μια κοινωνική οικονομία, λέμε. Οικονομική περίπτωση, βέβαια όλα αυτά θέλει πολλά λόγια να εξηγούμε.